Η κυβέρνηση είναι γελασμένη αν νομίζει ότι μπορεί να τρομοκρατήσει, να εκφοβήσει το ταξικό εργατικό κίνημα. Χιλιάδες εργάτες και εργάτριες που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της. Μια πολιτική που έχει φέρει στη χώρα 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μια πολιτική που διαλύει μισθούς και μεροκάματα και συλλογικές συμβάσεις, μια πολιτική που έχει αποδείξει ότι χτυπάει όλα τα λαϊκά στρώματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η προβοκάτσια που επιχείρησε να στήσει η κυβέρνηση και οι αθλειότητες του Υπουργού Εργασίας έπεσαν στο κενό. Αποδείχτηκαν ότι ήταν όλα ψευδή, στημένα και είχαν ένα στόχο. Να βρωμήσουν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει και ένα ακόμα ζήτημα. Ότι η αντιπαράθεση αυτή είναι αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια ομάδα συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και την κυβέρνηση. Είναι γελασμένη για άλλη μια φορά. Η αντιπαράθεση έχει να κάνει με την αντιλαϊκή πολιτική της, στην οποία απέναντί της βρίσκεται το σύνολο της εργατικής τάξης, το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων. Δίνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Πίσω δεν κάνουμε. Θα συνεχίσουμε πιο μαζικά, πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά. Είμαστε αδιάλακτοι μπροστά στο σκοπό μας, γιατί έχουμε ένα στόχο. Να απαλλαγεί η εργατική τάξη, να απαλλαγούν τα λαϊκά στρώματα από τη βαρβαρότητα της αντιλαϊκής πολιτικής, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και επειδή μπροστά μας υπάρχει και η απεργία μέσα στο Φλεβάρι, προετοιμαζόμαστε και αυτή η απεργία θα είναι ακόμα μια πιο δυνατή απάντηση της τάξης μας απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Και να γνωρίζει επίσης η κυβέρνηση ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν χτίστηκε στις πελατειακές σχέσεις. Χτίστηκε πάνω στο αίμα των εργατών, πάνω, θα λέγαμε, στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, χτίστηκε πάνω στους χιλιάδες νεκρούς μας που η κυβέρνηση με τις πάρα πολλές και απανωτές εισφοροαπαλλαγές που η κυβέρνηση με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έφερε στο προσκήνιο. Και δέστε και να κλείσω με τούτο. Χτες, αν δεν κάνουμε λάθος, συνέλαβαν τον πρόεδρο του Έρικος Δινάν, ο οποίος χρωστάει εκατομμύρια στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι λεφτά εργαζομένων. Αυτόν λοιπόν η δικαιοσύνη που έχει καθαρά τα γυαλιά, φοράει τα γυαλιά της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, τον άφησαν ελεύθερο. Και 35 συνδικαλιστικά στελέχη εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και συνδικάτων βρέθηκαν μέχρι και σήμερα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτή είναι η επιλογή των μονοπωλίων. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την επιλογή θα μας βρει όλους, όλη την εργατική τάξη, όλα τα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες και νεολαία.